σύνδεσε το όνομά του με τη Τζέλσι και τη συμπολίτησα αλλά και αντίπαλη Άρσεναλ. Ο Πίτερ Τσέχ είναι ένας από των κορυφαίων τερματοφυλάκων της Premier League. Ο Τσέχος έχει κατακτήσει 7 φορές το βραβείο του καλύτερου Τσέχου ποδοσφαιριστή της χρονιάς, καθώς και ένα Europa League, ένα Champions League, 6 Κύπελλα Αγγλίας, 4 Premier League, 5 FA Cup, καθώς και 6 Super Cup Αγγλίας. Το χαρακτηριστικό κράνος που φοράει στο κεφάλι του προέρχεται από ένα σοβαρό ατύχημα στις αρχές της πετυχημένης καριέρας του, όταν δέχτηκε κλωτσιά στο κεφάλι σε μία έξοδο. Το γεγονός πως δεν γράμμασε τα παπούτσια του και συνέχισε με ρίσκο τη ζωή του δείχνει το πόσο αγαπάει και πόσο πάθος έχει για το άθλημα. Αν η έκφραση ψυχοπαθής είχε όνομα, αυτό θα ήταν στο γερμανό Oliver Kahn. Τραβήγματα, σφαγιάρες, πιασίματα το λαιμό και φυσικά μπουνιές από όλα έχει το μενού όσον αφορά το τερματοφύλακα της Bayern. Δεν κόλλαμε να κάνει το οτιδήποτε, ενώ κατάφερε να νοηθεί ως ένας από τους καλύτερους τερματοφύλακες στον κόσμο. Κατέκτησε 8 Bundesliga, 6 Poker Cup, το κύπελλο της Γερμανίας δηλαδή, ένα Super Cup Ευρώπης, ένα Champions League, ενώ πρωταγωνίστησε στο Μουντιάλ του 2002, κατακτώντας το μοναδικό προσωπικό του βραβείο. Ο καταγνώμενος δεύτερος καλύτερος τερματοφύλακας που φόρεσε τα χρώματα της United, ο Edwin van der Sar, φόρεσε και σταμάτησε την καριέρα του με τον Ajax και τους κόκκινους διαβόλους, κατακτώντας ένα Μουντιάλ, ένα Super Cup Ευρώπης και 4 Αγγλίας, ένα Champions League, 4 Premier League, 6 Κύπελλα Ολλανδίας και 3 πρωταθλήματα Ολλανδίας και πολλά άλλα. Το ύψος και τα ανακλαστικά του το βοήθησαν στο να πετύχει, να θεωρείται σχεδόν αδύνατο να δεχθεί γκολ εκτός περιοχής. Παίκτης παλιάς σκοπής, ο Άγγλος τερματοφύλακας Banks, ο οποίος μάλιστα έφυγε τη ζωή πριν 2 χρόνια, σε ηλικία 89 ετών, άφησε πίσω του μια αξιοσέβαστη καριέρα. Μεγαλούριξε με τη φανέλα της εθνικής του, κατακτώντας μάλιστα το Μουντιάλ, στο οποίο πήρε από το χέρι την ομάδα του και 2 πρωταθλήματα Αγγλίας. Θρυλική στιγμή, η επέμβαση στην κεφαλιά του Πελέ, η οποία ονομάστηκε μάλιστα η επέμβαση του αιώνα. Ίσως ο πιο θρυλικός τερματοφύλακας που έχει περάσει τη Manchester United και γενικότερα τη Premier League. Ο Πίτερ Σμάχερ είναι στην κοινή γνώμη ως ο τερματοφύλακας με τα καλύτερα αντανακλαστικά, καθώς και το σώμα που ήταν κυριολεκτικά σαν ντουλάπα, έκανε και εμένα τον ίδιο να βρίσκω δύνατο να δεχθεί γκολ. Στην καριέρα του κατέκτησε ένα Champions League, 3 Premier League, 3 FA Cup και ένα Carabao Cup. Μια ακόμα υπενθύμηση, ο Σερ Άλεξ Φέρκσον έχει δηλώσει πως ήταν μια διαφορά ο καλύτερος τερματοφύλακας στην εποχή του. Διαδόχος του Oliver Kahn, που θεωρώ ότι τον έχει πλέον ξεπεράσει, βρίσκεται στο Top 5 με μια φανταστική καριέρα. Ξεκίνησε στη Σάλκε, ενώ από το καλοκαίρι του 2011 μέχρι σήμερα που είναι 35 χρονών, δεν έχει αποχωριστεί τη φανέλα της Bayern. Μαζί της έχει κατακτήσει 6 Pokal Cup, όπως ανέφερα, και τα κύπελλα της Γερμανίας, 9 Bundesliga, 2 Champions League, 2 Super Cup Ευρώπης, 5 Super Cup Γερμανίας, ενώ έχει εκπλήξει το 2014 αναδεικνύοντας ο καλύτερος παίχτης στην κατάκτηση του Μουντιάλ με τη Γερμανία. Αν βρίσκοντας σε εποχή που δεν υπήρχαν ο Μέση και ο Κριστιάνο, θεωρώ πως θα ήταν ο δεύτερος τερματοφύλακας που έχει κατακτήσει τον Ballon d'Or μετά τον Λεβ Γιασίν. Ο δεύτερος από τους 3 αθλητές που αγωνίστηκαν πριν τη δεκαετία του 80. Ο Ιταλός κατέκτησε 2 κύπελλα Ιταλίας, ένα UEFA Super Cup καθώς και 6 Serie A. Σήμερα είναι 80 χρονών και έχει αγωνιστεί με τις υπερδυνάμεις Νάπολη και Γιουβέντους. Επίσης έχει κατακτήσει το Μουντιάλ το 1982, ενώ 14 χρόνια αργότερα έγινε και πρωταθλητής Ευρώπης. Πιστεύω πως πολύ σύντομα αξίζει να πάρει θέση στη σειρά δικημένη που έχουν στο κανάλι, καθώς η ποιότητα και η κλάση του πλέον δεν αναγνωρίζονται σε βαθμό που θα έπρεπε. Μέσα από τους πιο πετυχημένους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών, ο Ισπανός ήταν από τους καλύτερους παίκτες που αγωνίστηκαν στους Μαδριλένιους τη δεύτερη δεκαετία του 2000, ενώ μαζί της έχει θριαμβεύσει με 5 La Liga, 4 Super Cup Ισπανίας, 2 Ευρώπης, 1 Mundial, 1 Euro, 2 Copa del Rey, 1 International Cup. Σίγουρα έχει κατακτήσει τις καρδιές όλων μας, αφού αυτός ήταν που ηγέτησε και πρωταγωνίστηκε στη Real τα χρόνια 2010 με 2013. Αν ο προηγούμενος έχει κατακτήσει τις καρδιές μας μία, τότε ο Μπουφόν το έχει κάνει 100. Ο σεβασμός που οφείλουμε να του δείχνουμε οφείλεται στο ότι σε πολύ όρημη για ποδόσφαιρο ηλικία αφήνει πίσω του ακόμα και σήμερα πολλούς εικοσάριδες. Σήμερα αγωνίζεται βέβαια στην Πάρμα για το θέληση, έτσι ώστε να ανεβάσει όσο μπορεί την πρώτη ομάδα που αγωνίστηκε και τον ανέδειξε. Στην 20η καριέρα του έχει κατακτήσει ένα Μουντιάλ, ένα κύπελλο Γαλλίας, 7 Ιταλίας, 5 κύπελλα Ιταλίας, ένα πρωτάθλημα Γαλλίας, 10 Serie A, ένα Super Cup Ευρώπης, ένα UEFA και ένα βραβείο καλύτερο Ιταλού παίκτη της χρονιάς.
Πώς βλέπετε το μοναδικό κύπελο που δεν καταφέρει να κατακτήσει ή δεν έχει ακόμα τουλάχιστον στην καριέρα του? Είναι το Champions League, αλλά φυσικά το συγκεκριμένο γεγονός το μόνο πράγμα που δείχνει είναι πως η τελειότητα δεν είναι εφικτή. Τώρα η πολλή κουβέντα για το τελικό Top 3 και οι τρεις αξίζουν την πρωτιά. Ωστόσο, ο Ρώσος, λόγω της δύσκολης εποχής που αγωνίστηκε, καθώς και λόγω του ότι είναι ο μοναδικός στη θέση του που έχει κατακτήσει τον μπαλούνο, ο Λεβ Γιασίν θα πάρει κατά τη γνώμη μου την πρωτιά. Η καριέρα του την αφιέρωσε στη Δυναμό Μόσχας. Έχει το ρεκόρ στα περισσότερα πέναλτι που απέκρουσε. Ο αριθμός είναι 150, ενώ έχει συνολικά 270 clean sheets σε 420 επαγγελματικούς αγώνες. Επίσης, κατάφερε να κατακτήσει ένα χρυσό μετάλλιο Ολυμπιακών Αγώνων, ένα πρωτάθλημα τύπου Champions League. Απλά τότε ονομαζόταν κύπελο κυπελούχων, 5 πρωταθλήματα και 3 κύπελα Ρωσίας.